Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινούσαμε αυτή την προεκλογική μάχη εδώ περίπου και ένα μήνα, πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει ο λαϊκός ορθόξερμός. Κάποιοι είχαν φροντίσει να μας εξοβελήσουν. Πολλοί δεν ήξεραν αν θα είμαι υποψήφιος. Σήμερα λοιπόν όμως, τελειώνοντας αυτή η προεκλογική περίοδος, έχουμε την καλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο. Εχθές είχαμε μία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που πολλοί δεν πίστευαν ότι έβλεπαν μία συγκέντρωση δική μας. Κι όμως είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε εχθές στη Θεσσαλονίκη και δεν είμαστε οι μόνοι. Αυτό καταδεικνύει ότι ο κόσμος έρχεται ξανά προς το λαϊκό ορθόδοξο γερμό. Η περίοδος του μεγάλου σκότους πέρασε για μας ανεπιστρεπτή. Σήμερα μπορούμε και κοιτάζουμε τον κόσμο κατάματα και του λέμε κάντε σύγκριση, κάντε μία αμήλυχτη σύγκριση. Δείτε και ζυγίστε, μετρήστε τι σας λένε τα άλλα κόμματα και τι σας λέει ο λαϊκός ορθόδοξος γραμμός. Τους λέμε ευθέως ότι μετρήστε το τι κάναμε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο την τελευταία δεκαετία. Γιατί εμείς μόνοι μας κάναμε περισσότερες παρεμβάσεις από ό,τι σχεδόν όλα τα άλλα κόμματα μαζί. Η αριθμή είναι αμήλυχτη. Η πραγματικότητα όμως μπορεί να πείσει και τον πλέον δύσπιστο. Θα σας δώσω έναν πίνακα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον σημερινό Πρωθυπουργό, κάναμε ευρωβουλευτές 3 χρόνια και 3 μήνες. Ακριβώς την ίδια περίοδο. Ο κύριος Σαμαράς στα 3,5 περίπου αυτά χρόνια μίλησε όλο και όλο μόλις 15 φορές. 15 φορές πήρε το λόγο στην Ολομέλεια για να αναπτύξει θέματα που εκείνος είχε προκλίνει. Ο έχων την τιμή να σου μιλεί σήμερα έκανε κάτι παραπάνω. 101 ομιλίες. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι ερωτήσεις, αυτά που ενοχλούν τον Αλμούνια, τον Όλη Ρέν και τους άλλους επιτρόπους. Ο κύριος Σαμαράς έκανε 8, δηλαδή περίπου μία κάθε 6 μήνες. Αυτή ήταν η προσφορά του σε αυτή την αναγκαία προβολή των θέσεων της χώρας. Ο Γιώργος Χατζαφέρης έκανε λίγο παραπάνω, 663. Ο κύριος Σαμαράς κατετάγει τελευταίος από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και στη θέση 705 από 732 συνολικά ευρωβουλευτές. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης κατετάγει πρώτος από όλους τους Έλληνες και όλους τους ξένους ευρωβουλευτές. Αυτό καταδεικνύει ποιοι πάνε πάνω να δουλέψουν για την Ελλάδα και ποιοι πάνε πάνω να δουλέψουν την Ελλάδα. Ανήκουμε στους πρώτους. Υπήρξαν εντονότατες παρεμβάσεις. Είμαστε το κακό σπυρί για την Τουρκία. Όταν επρόκειτο να ανοίξουν οι διάλογοι με την Τουρκία την ένταξη, είχαμε καταθέσει περισσότερες από 45 τροπολογίες. Ήταν ο μπελάς της Τουρκίας. Ψαχνόντουσαν. Ψάχναν να δούνε ποιοι είμαστε εμείς που βάζουμε τόσα εμπόδια. Είχαν εξασφαλίσει, βλέπετε, τις συμμαχίες κάποιων άλλων. Σα διαβάζω λοιπόν μερικές τροπολογίες. Ήτανε πρόωρα τότε να μιλάμε για διαπραγματεύσεις ενταξιακές Τουρκίας. Βάλε μία τροπολογία. Όλη η Νέα Δημοκρατία και όλο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ των αμέσων διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Υπήρξε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Η χρηματοδότηση των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή εκείνων που κατέλαβαν τις περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου. Με άλλα λόγια του Ατήλα. Η Ευρώπη απεφάσισε να τους χρηματοδοτήσει με ένα μεγάλο πακέτο. Τότε λοιπόν εμείς αντισταθήκαμε. Θέσαμε το θέμα σε ψηφοφορία. Αν είναι δυνατόν, Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της Τουρκίας. Δηλαδή, όλη η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη, όλο το ΠΑΣΟΚ και όλος ο συνασπισμός ψήφισε υπέρ του να πάρουν οι Τουρκοκύπριοι λεφτά εις βάρος των Ελληνοκυπρίων. Κατά ψήφισε μόνο ο Καρατζαφέρης, ενώ απήχε έξυπνα
το ΚΚΕ. Άλλη τροπολογία. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο πολίτης και είμαι σίγουρος δεν γνωρίζουν και οι δημοσιογράφοι. Δεν θα γίνει καμία κουβέντα με την Τουρκία αν δεν αποσυρθούν οι δυνάμεις κατοχής από την Κύπρο. Μπορεί να υπήρξε έστω και ένας Έλληνας που να ψήφισε να παραμείνουν οι δυνάμεις κατοχής της Κύπρου. Μπορεί. Κι όμως, από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαυρομάτης, από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μπατζελή, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδημούλης, είπαν ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αποσυρθεί ο Ατήλας προκειμένου να αρχίσουν οι συζητήσεις με την Τουρκία. Ο κόσμος, αν ήξερε αυτές τις ψηφοφορίες, είμαι σίγουρος ότι τα σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά αν θα ξαναψήφιζε αυτά τα συστημικά κόμματα. Τροπολογία. Να αναγνωριστούν γενοκτονίες των Αρμενίων των Ποντίων και να ξεκαθαριστεί η τύχη των 1.619 αγνοωμένων της Κύπρου. Αλλιώς δεν αρχίζει καμία κουβέντα. Κι όμως, όλο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε κατά των γενοκτονιών. Ότι δεν χρειάζεται να αναγνωριστούν από την Τουρκία. Μπορεί να το πιστεύετε αυτό? Εχθές οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτοι και καλύτεροι στις πλατείες. Πρώτοι και καλύτεροι στις πλατείες για να πάρουν τις ψήφους των Ποντίων και των Αρμενίων. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλείται από πόλεμο από γειτονική χώρα. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Εμείς έχουμε την απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ζήτησα λοιπόν με τροπολογία να μην γίνει δεχτή η συζήτηση για ένταξη της Τουρκίας εάν δεν αποσύρουν το κάζους μπέλι, την απειλή πολέμου. Μπορεί να ψήφισε έστω και ένας Έλληνας ευρωβουλευτής υπέρ του κάζους μπέλι? Όλο το ΠΑΣΟΚ. Όλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι η τροπολογία νούμερο 40. Να γνωρίσει η Τουρκία το ψήφισμα της Ευρωβουλής του 1987 για τη γενοκτονία των Αρμενίων και να τεθεί ως όρος για την έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης. Των Αρμενίων την έχουν αναγνωρίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζήτησα λοιπόν η Τουρκία να γνωρίσει αυτό που αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόσο απλά. Βρήκε συμμάχους η Τουρκία. Όλη τη Νέα Δημοκρατία και όλο το ΠΑΣΟΚ. Εδώ πρέπει να πω ότι ακολουθήσαμε τα ίδια βήματα που έκαναν οι Γάλλοι με τους Αρμένιους προκειμένου να γνωριστεί η γενοκτονία τους. Κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ανοίξαμε βιβλίο για να ψηφίσουν. Κερδίσαμε πάρα πολλούς Ευρωπαίους από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά κανέναν Έλληνα.